Εκ νέου φθήνω πορεινή παρένθεση μέσα στον Ιούνιο, στα τέλη μάλιστα του μήνα και νέο ρεκόρ βροχοπτώσεων. Μαζί μας στο στούντιο για να δούμε τα στατιστικά, ο συνάδελφος Λευτέρης Κουμαντάκης. Λευτέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερίνα. Πριν μια εβδομάδα ήμασταν εδώ και συζητούσαμε πάνω κάτω τα ίδια στοιχεία. Και έτσι, πάλι για την νέα σκαμπανεβάσματα. Ελπίζω να τελειώσει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο του Ιουνίου. Νομίζω ότι θα περάσουν ακόμα 2-3 μερούλες έως ότου οι κριτικοί τουλάχιστον μαζέψουν και πάλι τα βατραχοπέδιλα και τα μαγιό και καταλήξουν σε κάποια παραλία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καλοκαίρι αυτό που ζούμε δεν είναι τουλάχιστον στην Κρήτη αλλά και σε πολλές περιοχές σε όλη την χώρα. Όπως και χειμώνας δεν ήταν αυτός που ζήσαμε, δεν ήταν φυσιολογικός χειμώνας. Οι παραγωγοί, μην ξεχνάμε, περίμεναν βροχές το χειμώνα, τελικά ήρθαν το καλοκαίρι. Είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν επωφεληθεί τουλάχιστον από το σκηνικό αυτό και του καιρού. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις, διορθώνω, γιατί είδαμε στο πρώτο θέμα του δελτίου τα μπέλια υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, θα πάμε να δούμε και πάλι στα σχετικά γραφήματα. Ποια ήταν η κατάσταση η οποία σημειώθηκε τις τελευταίες 7 ημέρες σε επίπεδο Κρήτης, περιφερειακών ενωτήτων, αναφορικά με τη συγκέντρωση ποσοτήτων βροχής, νερού, έτσι, σε κάποιες περιοχές του νησιού. Νούμερο 1, λοιπόν, το περισσότερο νερό, να το πούμε έτσι απλά, έπεσε στην Αγία Βαρβάρα, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, μέσα σε 7 ημέρες. Αν βάλουμε βεβαίως και το τετραήμερο από 16 έως 20 του μήνα, συγκεντρώθηκαν 98,2 χιλιοστά νερού στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Ακολουθεί το Μεσοχωριό με 96,2 χιλιοστά. Στα Σταυράκια επίσης πολύ νερό, 82,8 χιλιοστά νερού. Στο Πειράθι με 75,8. Στην πόλη του Ηρακλείου 72,2. Στον Άγιο Μύρονα 66,6 χιλιοστά. Στην Καλυθέα Ρεθύμνου 34,8. Και εδώ θα πρέπει να σου πω ότι μέχρι και χθες στο πόλη του Ρεθύμνου είχαμε 2 με 3 χιλιοστά νερού. Σήμερα λοιπόν σημειώθηκαν περίπου 28 χιλιοστά νερού από την ισχυρή καταιγίδα που σημειώθηκε στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου. Ακολουθεί η Σαμαριά με 32,4 χιλιοστά και βεβαίως το Έλος, τα Χανιά, όπου εκεί είχαμε 31,6 χιλιοστά νερού. Το νεότερο πάντως που έχω να σου πω, Κατερίνα, είναι ότι και με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις ο καιρός μεταβάλλεται, αλλάζει πρόσωπο, αρχίζει ενωμένης από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Λίγη υπομονή λοιπόν. Μάλιστα, Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.